Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Ανοιχτά και σήμερα. Έχω παρέα έναν ωραίο τύπο, με πολύ ωραία φωνή, ένα γόρι με γνωστά τραγούδια και πολύ έντονη προσωπικότητα. Πολύ έντονη, που έγινε ιδιαίτερος έντονη τον τελευταίο καιρό. Να του, να του το αγόρι. Βαλάντης. Ανέβα. Τι, ανέβα να θα με πας πω στον Άγιο... Θα σε πάρω να φύγουμε στον Πού θα πάμε ρε φίλε. Στο Δομήνικο. Στον Άγιο Μαυρίκιο. Ή στον Άγιο Παντελεήμονα, ξέρω εγώ. Σε κάποιο Άγιο. Σάλτα, ρε παιδί μου. Α, βάλε το. Κάτσε, σταματήσω το όχημα. Και έλα να τα πούμε και φύγαμε, άμα θες μετά. Δεν έχω πρόβλημα. Κανένα. Σας καλάει αυτό το τιμούρι, παιδιά. Να το σου, Βαλάντης, παιδιά. Δεν μας τη χαλάει, τιμούρι. Καλώς ήρθες, Βαλάντη μου. Καλώς σας βρήκα. Πολύ χαίρομαι που σε βλέπω ανανεωμένο. Είμαστε γιατί ξέρω ότι και εσύ φοβάσαι λίγο τα μικρόβια. Καλά, εγώ τα φοβόμουν πριν έρθουν τα μικρόβια. Μια ζωή τα φοβόμουν. Εμένα με φοβούνται λίγο. Υπήρχε μια αποστροφή στο πρόσωπό μου από την ημέρα που εμφανίστηκα στο τραγούδι. Mm-hmm. Δεν με δέχτηκε το καλλιτεχνικό στερέωμα, ναι, καθόλου. Έφαγα φοβερό bullying. Στο Survivor ήσουν μονίμως ένας άνθρωπος σε κρίση, ένας άνθρωπος αγριεμένος. Σου φύγανε και κάποιες φράσεις οι οποίες ήταν άτσαλες. Μιλάω για την περίπτωση με την κοπέλα την Ευρυδίκη. Την Ευρυδίκη. Αν κάτσεις να το σκεφτείς τώρα αντικειμενικά, έχοντας βγει από το παιχνίδι, δεν αισθάνεσαι ότι αυτό που είπες ήταν πολύ χοντρό, ρε φίλε? Τι εννοείς χοντρό? Από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί, όλοι θέλαν να φύγω. Σε άλλες στιγμές, δηλαδή, δεν θα μπορούσε ποτέ η Μυριέλα να έρθει να μου μιλήσει εμένα και να μου πει οτιδήποτε. Δεν θα με πλησίαζε πρώτα απ' όλα. Ναι, ή θα μου μιλούσε στο πληθυντικό. Θα μου λέγε, κύριε Βαλάντη, μπορώ να σας μιλήσω. Και γιατί ήταν όλοι απέναντί σου? Δυνατός αντίπαλος. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ, το ομολογώ. Καλώς ήρθες, θέλω να σου πω. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που σε βλέπω ανανεωμένο, γιατί κάποια στιγμή σε έβλεπα στο Survivor και είχες αγριέψει, φίλε. Σε έβλεπα λίγο αγριεμένο. Και εξωτερικά. Έχει την ταλαιπώρια του εκεί. Έχει ταλαιπώρια. Mm. Ταλαιπώρια είναι εκεί. Όχι, τώρα επανήλθες. Ναι, πολύ γρήγορα. Ναι. Από την ημέρα που βγήκα. Εσωτερικά επανήλθες. Εσωτερικά δεν έφυγα ποτέ. Έχεις ένα εαυτό σου. Μια χαρά είμαι. Λοιπόν, καλώς ήρθες, παίρνεις αυτό, πατάς το play και θα play. Ωραία, πατάω το play λοιπόν. Θα προτιμούσα να πεθάνω από πάθος παρά από βαρεμάρα. Είχε πει κάποτε ο Έμιλ Ζολά και ο Βαλάντης θα μπορούσε εύκολα να πει πως είναι η απόλυτη ενσάρκωση της φιλοσοφικής θεώρησης για τη ζωή του μεγάλου Γάλλου συγγραφέα. Ο Ροδίτης Χρυσοβαλάντης Αυγενικός ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει 18χρονο παιδί, αλλά από πολύ νωρίς θα βρεθεί στις πίστες. Σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα θα γνωριστεί με τον Τάκη Μπουγά και τον Πάνο Φαλάρα και θα τους πείσει αμέσως πως αξίζει μια ευκαιρία. Ο πρώτος του δίσκος, Σε ζητώ στα σινεμά, θα βγει λίγους μήνες μετά και ο Βαλάντης θα βρεθεί μέσα σε λίγο καιρό από φοιτητής που μάθαινε την πόλη, πρωταγωνιστή σε πίστες και δισκογραφία. Ο παθιασμένος Βαλάντης θα κάνει 2 γάμους και θα αποκτήσει 3 παιδιά από 3 μεγάλους έρωτες, θα δει τα μίντια και τα φώτα της δημοσιότητας να τον κυνηγούν σε διάφορες στιγμές της ζωής του. Σε ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καλή. Η χάρη του θα τον οδηγήσει ακόμα και στον Λευκό Οίκο. Η εμπλοκή του με την πολιτική θα γίνει μια προσωπική προφητεία που προς το παρόν μένει να εκπληρωθεί. Στο Survivor θα ανάψει φωτιές όπως κάνει πάντα με το ταπεραμέντο του και το πάθος του. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Και αν τελικά επέστρεψε νωρίς από τον Άγιο Δομήνικο πριν καλοκαιριάσει, το μόνο σίγουρο είναι πως ο Βαλάντης έμεινε πιστός στον εαυτό του και στο έμφυτο πάθος του που τον ορίζει από παιδί. Μάλιστα. Έτσι είδαμε λίγα από τα πολλά. Περίληψη. Να σου πω κάτι, Βαλάντη μου. Εσύ είσαι από τη Ρόδο, έτσι? Βέβαια. Τη Ρόδο και η μητέρα μου είναι Καλλιμιά. Οπότε κρατάω μισός από... Και από μικρούλης τώρα εσύ εκεί στη Ρόδο, ξέρω μου έχουν πει ότι ήσουν ένας μικρός που έλεγες εγώ θα γίνω μεγάλος τραγουδιστής, θα γίνω τραγουδιστής. Ναι, το πίστευα, το ένιωθα, το ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Ήταν το πάθος μου. Που 5 χρονών
ξεκίνησα και είχα γράψει και το πρώτο μου τραγούδι. Πολύ ανήσυχο πνεύμα, βέβαια. Πάντα αντιδραστικό, ένας άνθρωπος που υποστήριζε τον αδύνατο. Ναι. Μ' αρέσει, δηλαδή, όχι τον αδύνατο σε κιλά. Ναι. Τον αδύναμο, παύλα αδύνατο. Ανθρώπους που μπορεί να αδικούνταν, πάντα έμπαιναν μπροστά. Σε όλη μου τη ζωή το κάνω αυτό. Και κάποιες φορές το πλήρωνα κιόλας. Ναι. Το να προστατεύσω τον άλλον. Το σίγουρο είναι βέβαια ότι αυτό που ήθελες να γίνεις, έγινες. Έτσι. Αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή να θέλει κάποιος να έχει στόχο από μικρός αυτό που θέλει και να ζωή αλήθεια. Να κάνει και να το καταφέρει. Όχι, δεν ήταν ο στόχος μου αυτός. Αυτό ήταν το χόμπι μου. Το τραγουδί. Ναι. Παράλληλα με αυτό, μπορώ να σου πω ότι το πρώτο πράγμα που ήθελα να γίνω ήταν υγειοπόνος. Αχα. Έπειτα γιατρός. Έπειτα λογιστής. Αισθητική δε σπούδασες εσύ. Μ' αρέσει σπουδάζω, αυτό. Σπουδάζω, ναι. Κοίτα, δεν μπορώ να μένω στο ίδιο πράγμα συνεχώς. Σπούδασες αισθητική δηλαδή. Σπουδάζω. Συνεχίζω. Από ώρα. Ναι, ξεκίνησα να σπουδάζω το 1993-94 ναι. Που πήγα στην Ατελείο Αισθητικής και έπειτα απλά έκανα ένα διάλειμμα λόγω του τραγουδιού. Και λόγω του κορονοϊού, μετά που έπαψαν οι εμφανίσεις μας και όλα τα. Και την είδα ξανά αισθητικός. Την είδα ξανά φοιτητής και. Καλά, εξηγήσει θέλει. Ναι, ναι. Να σου πω, αν κρίνω από το φυσικό, μια χαρά το έχεις κάνει. Την έχεις εφαρμόσει πάνω στην αισθητική τέχνη. Βέβαια, δεν περνάει τίποτα. Καλά το πας. Δεν βλέπω χρόνο πάνω μου. Λοιπόν. Μόνο τρίχες λίγο ασπρίζουν, αλλά δεν πειράζει. Κάτι προσπαθώ να βρω για αυτό. Κάποια στιγμή ασπρίζουν οι τρίχες, κάποια στιγμή μεγαλώνουμε. Εσύ καλά. Μ' αρέσει να μεγαλώνουμε ωραία, χωρίς πολλές παρεμβάσεις στον εαυτό μας. Να σου πω κάτι, Βαλάντη μου. Εσύ λοιπόν ξεκίνησες από τη Ρόδο μικρούλης, έχοντας χόμπι το τραγούδι, παράλληλος δράση αισθητική και έρχεσαι στην Αθήνα και πώς γίνεται να ξεκινήσεις να κάνεις τραγούδια, να σε μαθαίνουν. Πώς γίνεται. Αντικατέστησα ένα φίλο μου στο Ρωμαίο. Το Ρωμαίο τότε και η εποχή εκείνη ήταν πολύ πολύ hot. Για όλη η Ελλάδα ήταν στο άπτης. Βρέθηκα σε ένα χώρο με τον Τάκη τον Γιουγκουρτάκη, σαν επιχειρηματία του Ρωμαίο. Ο οποίος με επέλεξε μόνο από την εμφάνισή μου. Δεν μ' άκουσε καν. Ναι, του πρότεινα το ότι είπανε ένα παιδί. Ναι, κάτι έβλεπε. Α. Έτσι όπως με πήγαμε, κάτι περίεργο. Μπορείς να σε ακούσει να τραγουδάς. Δεν με είχε ακούσει. Και άμα ήσουν ψάρι. Του λέω αυτό ακριβώς τι είπα. Μου λέει, ξέρω εγώ τι βλέπω. Δεν κάνω λάθος, μου λέει. Αυτό μου. Ξέρω όλοι τι κάνω. Και έτσι ξεκίνησα τη συνεργασία εκεί στο Ρωμαίο. Έμεινα 1,5 χρόνο, όπου πια υπέγραψα το συμβόλαιο μου με τη Μήνος. Και ξεκίνησε. Και έκανα το πρώτο μου CD. Πέρα από αυτό όμως, πριν να κάνω αυτό, είχα κάνει ένα άλλο βήμα με το Σάκη το Τσιλίκη. Έναν ωραίο μουσικό συνθέτη, κυρίως εντάξει, πιο κλασικό και πιο ρεπερτοριακά, εντελώς διαφορετικό από αυτό που κινούμε τώρα. Είχαμε κάνει ένα μισό δίσκο μαζί με την Μπέτη Ξένου, από ό,τι θυμάμαι, και τότε είχα πει και ένα τραγούδι δικό σου. Ναι, είχα γράψει ένα στίχο τότε. Ναι, το είδα από ποιο ρωτάς, σου δώσε μου μια τζούρα, ναι. Να κλείσω μάτια να ερωτευτώ και με τη στάχτη κάνε μια μου τζούρα που δεν ξεβάφει από το μυαλό. Τρελαίναμε που τα θυμάσαι όλα. Από ποιο ρωτάς, σου δώσε μου μια τζούρα, να κλείσω μάτια να ονειρευτώ. Και με τη στάχτη κάνε μια μου τζούρα που δεν ξεβάφει από το μυαλό. Ναι, γιατί. Θα μου πεις, το έχεις πει το κομμάτι. Πώς να κοίτα, το είπαμε τότε. Ακόμα εσύ νομίζω δεν είχες. Πριν ξεκινήσει την τηλεόραση. Γιατί μιλάς τώρα 90 πλήγο. 92. 90 ψηλάκια. Ναι. Το οποίο δεν ήσουν ακόμα. Και έπειτα είδα ότι αυτό το τραγούδι όντως ήταν ξέρεις, η Ανίτα Πάνια. Ναι. Σε στή. Ωραία το έχεις πει τότε, θυμάμαι. Πολύ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Και δεν σου κρύβω ότι σκέφτομαι να το ξαναβγάλω. Αλήθεια. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Κουστάρω. Να σου πω κάτι, Βαλάντη μου, καταφέρνεις λοιπόν μετά, κάνεις ωραία πράγματα, γίνεσαι γνωστός. Έχεις και ένα στυλ πολύ ιδιαίτερο τότε, γιατί έσκασες με τη Χέτη. Δαχτυλίδια. Δαχτυλίδια, ναι, με μεξικανοκατάσταση. Παντελόνια. Ναι. Γυαλιά, πολύχρωμα. Ήταν μια έτσι, εμφάνιση πολύ, πολύ extreme. Σε έπαιρνε κιόλας, γιατί είσαι ένα ψηλό λιγνο αγόρι, ας πούμε, που μπορούσε να κάνεις τέτοιες. Δυστυχώς όμως, όχι στην Ελλάδα, δεν είμαστε τόσο μπροστά. Μετά πώς άλλαξε αυτό και έγινες από πολύ ροκιά και χυμαδιό τσούτσου. Δηλαδή μετά σε είδα με τα σακάκια σου, με τα πιο ναι, κυριλέ να πούμε. Ναι, την πιο κυρίλα μου την μετέφερε τότε η Ρούλα Κορομιλά. Ήταν να κάνω μια συνεργασία
στο Ποσειδόνιο μαζί με τον Λευτέρη Πανταζή και θα αναλάβανε την καλλιτεχνική επιμέλεια. Αχα. Η Ρούλα θα έκανε κάτι εντελώς διαφορετικό. Ναι. Και ήταν μέσα στις συμβουλές που μου έδωσε να κάνω αυτό. Εγώ ως... Να αλλάξεις, ας πούμε, από να αυτό το στυλ το, ναι, πολύ το... ροκ στο πιο κυριλέ. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα, κάθε λεπτό της νοιάζει με ώρα. Πώς θα περάσει αυτή η νύχτα, λυπείς και νιώθω έρημη χώρα. Και επειδή σέβομαι κάποιες απόψεις ανθρώπων που είναι πετυχημένων. Βεβαίως. Και έχουν μια, νομίζω, παραπάνω πείρα από μένα, τότε μικρότερος, την άκουσα και έκανα αυτή την αλλαγή. Και, σε καλό στιγμή. Για μένα όχι. Μετά, δεν ήθελα ποτέ να την κάνω αυτή την αλλαγή. Α, δεν ήθελες να αλλάξεις από αυτή. Σπανίως κάνω πράγματα που θα μου πούν άλλοι. Mm-hmm. Λίγες το φορές. Μετάνιωσες, και το έχω δηλαδή. Μετανιώσει κάθε φορά που ακούω κάποιον και μου λέει κάτι να κάνω. Mm-hmm. Το οποίο λίγο εμένα μου τσινάει μέσα μου, mm-hmm. αλλά λέω μήπως κάνω λάθος. Τελικά δεν έκανα λάθος σε πολλά πράγματα. Ναι, δηλαδή δεν θα ήθελες να έχεις πετάξει αυτό το στυλ το... Όχι. Το χήμα που βγήκε στο πολύ ροκιά. Το χήμα ήταν και ένα πράγμα το οποίο γούσταρα. Και με έκανε και λίγο διαφορετικό, γιατί ποτέ δεν προσπαθώ να ακολουθήσω ούτε τη μόδα. Συνήθως δημιουργώ μόδα. Μήπως τότε η Ρούγκλα το έκανε αυτό για να κάνει έτσι ένα κόντρα στυλ από αυτό που είχες, για να σου δώσει έτσι λίγο να ιντριγκάρει τον κόσμο με αυτό. Εντάξει, και... δεν ήταν κάτι που ήταν ιντρικαδόρικο, ώστε να γίνει ιντρικά. Δεν ήταν κάτι το... Καταπιέστηκες λίγο με αυτό που έκανες, Ναι, ναι, σε αυτό το πράγμα... Για να το δεχτείς όμως φαντάζομαι, ξέρεις. Εντάξει, συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, πολλοί παράμετροι τότε όταν είσαι μικρός. Οπότε παρασύρεσαι από απόψεις. Να σου πω, η καριέρα σου κύλησε ωραία. Δηλαδή ωραίες συνεργασίες, με Λευτέρη Πανταζή, πολύ στα προγράμματα. Σε στήριξε ο Λευτέρης αρκετά, Ο Λευτέρης και η Άτζελα Δημητρίου νομίζω ότι είναι δύο άνθρωποι που πραγματικά με στήριξαν. Θα ήθελα να κάνω και άλλες συνεργασίες. Αλλά δεν ξέρω γιατί δεν γινόντουσαν. Πάντα προσπαθούσα, πρότεινα πάρα πολλές φορές σε ανθρώπους να μεσολαβήσουν, να γίνει κάτι. Με άλλους καλλιτέχνες. Ναι, με άλλους καλλιτέχνες. Με άλλους καλλιτέχνες. Και δεν έβγαινε. Όχι, δεν έβγαινε. Υπήρχε μια αποστροφή στο πρόσωπό μου από την ημέρα που εμφανίστηκα στο τραγούδι. Mm-hmm. Δεν με δέχτηκε το καλλιτεχνικό ναι. στερέωμα, ναι, καθόλου. Έφαγα φοβερό bullying. Αν για μου το την εμφάνισή μου και μόνο. Θα σου πω, αν μου το έλεγες τώρα μετά το Survivor, θα έβρισκα ένα λόγο. Γιατί... Ναι, θα σου βρίσκα και εγώ το λόγο. Ναι. Θα έλεγα ναι. Και θα πάμε από αυτό που είδαμε, βεβαίως. Ναι. Ναι. Αλλά τότε γιατί, τι εννοείς η εμφάνιση. Η εμφάνιση αυτή, το περίεργο, τα δαχτυλίδια τα πολλά, τα ζευρέ ρούχα. Νομίζαν ότι θα κάνω εντύπωση με αυτό και όχι με τη φωνή μου. Μετά όμως που άλλαξε αυτό, μετά τις υποδείξεις της Ρούγκλας. Άρα μπορεί να σε βοηθούσε αυτό που είπε η Ρούγκλα. Σου να έχει δίκιο σε αυτό τελικά, Νομίζω ότι δεν έκανε καλό. Μάλιστα. Δεν έκανε καλό γιατί πλήγωσε το κοινό που σε ακολουθούσε τότε και ήταν πολύ φανατικό. Εσύ με την καριέρα σου είσαι ικανοποιημένος, γουστάρεις αυτά που έχεις κάνει, τα τραγούδια όχι που όλα. Έχεις πει. Τα τραγούδια, τα δισκογραφικά, ναι. Ό,τι έχω πει είναι πράγματα που γουστάρω. Δεν γούσταρα η μεταφορά μου που έγινε από τις συναυλίες που έκανα σε μπουζούκια. Mm-hmm. Αυτή ήταν μια αλλαγή η οποία... Η αλήθεια είναι, τώρα που μου θύμισες εκείνη τη δουλειά με το Σάκη το Τζιλίκι, νομίζω η Λύρα ήταν. Λύρα ήταν, αυτός ο δίσκος που είχαμε γράψει και αυτά τα τραγούδια. Εσύ είχες εμφανιστεί σαν έντεχνος. Με το Σάκη ήταν η πρώτη επαφή που έκανα στην Αθήνα όταν ανέβηκα, ήταν αυτή η επαφή με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον συνθέτη. Ο οποίος με γνώρισε με το Σάκη και ο Σάκης ο Τσιλίκης του άρεσε πάρα πολύ η φωνή μου και βέβαια και με τοποθέτηση και στο θέατρο στο Δελφινάριο σε μια παράσταση που γινόταν και τραγούδισα εγώ τα τραγούδια της Σάτυρας. Τα νεύρα μου, τα χάπια μου και ένα ταξί να φύγω. Η επιθεώρηση, εγώ τρελαίνομαι με την επιθεώρηση. Θέλω να πω, μετά έγινες πιο λαϊκός. Μετά με οδήγησαν οι καταστάσεις, οι συγκυρίες, η εταιρεία. Εντάξει, καλό σου βγήκε όμως, έτσι. Κοίτα. Το αποτίμησες και σε επιτυχία και σε καλές δουλειές. Σίγουρα, ίσως θα μπορούσα να κάνω και άλλα πράγματα καλύτερα. Ωραία, πότε δεν είναι αργά, φίλε. Νομίζω ότι τώρα μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις πια. Δεν έχω πια αυτόν τον ενθουσιασμό του να ξανακερδίσω πράγματα τα οποία τα έχω κατακτήσει. Δεν έχεις ενθουσιασμό. Όχι. Θέλω πια το τραγούδι, γι' αυτό είπα. Μετράω τα χρόνια, άλλα 4 χρόνια νομίζω είναι.
περίπου. Γιατί την έχεις δει έτσι? Γιατί διάβαζα ότι είχες αναφερθεί σχετικά με τις ηλικίες και λες ότι μετά τα 50 θα ήθελα να μην δουλεύω. Ναι, και έτσι βγήκε βέβαια και η κόντρα μου που ξαφνικά μου φορτώσανε μια κόντρα με τον Γιάννη Πάριο. Γιατί είπες ότι ο Πάριος... Όχι, είπα από το όνειρό μου ότι εγώ θέλω να σταματήσω 50 χρόνων. Και πιστεύω δηλαδή ότι αυτή είναι μια ωραία ηλικία ένας τραγουδιστής. Ναι, αναφέρθηκε στο Γιάννη Πάριο. Όχι. Στον εαυτό μου αναφέρθηκα. Απλά έτυχε ο Γιάννης Πάριος να είναι πάνω από 50 χρόνων. Που είπα εγώ ότι θα θέλω να σταματήσω. Ναι. Και μου είπαν ότι. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι που είναι πάνω από 50 χρονών ή ο Πάριος που μπορεί να είναι 70, κάποιος άλλος που είναι. Θα σταματούσε. Λέω, αν ήμουν στη θέση του, θα σταματούσα. Γιατί όμως να σταματήσει κανείς? Γιατί νομίζω κουράζεσαι. Θέλω να πω ότι αν είσαι ο Πάριος που έχει μια συγκλονιστική φωνή σε αυτή την ηλικία. Κοίτα, συγκλονιστική φωνή θα το κρίνουμε με βάση αυτό που έχει κάνει στην πορεία σου. Δεν είναι η διαφωνή δικιά μου. Με αυτό που τα ξεκίνησα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, οι άνθρωποι δεν ακούν μόνο, ξέρεις, τη φωνή ενός ανθρώπου μόνο όταν είναι στο πικ της φυσικά και βιολογικά. Αγαπούν τους καλλιτέχνες για αυτό που είναι σε όλες τους τις φάσεις, σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τους τις... σε όλες, ναι, τις, αυτό, τις εκφάνσεις, να αυτό πούμε. Αυτό είναι μια δική μου άποψη. Θα πω ότι όταν ακούς τον Πάριο και στα 70 και στα 170, είναι, ναι, πάντα ο Πάριος, δηλαδή πάντα είναι ένα τοτέμ του τραγουδιού, το οποίο, ξέρεις... Ναι, δεν αντιλέγω. Δεν θα κριθεί από το αν τραγουδάει όπως τραγούδαγε στα 20. Όχι, μα δεν έκρινα κάτι τέτοιο. Είπα εγώ αν θα ακούσω ή δεν θα ακούσω. Γιατί το πόσο έχω ακούσει εγώ Πάριο, μπορεί να μην έχει ακούσει κανένας άλλος τόσο Πάριο. Αλλά εγώ προτιμώ τις ερμηνείες που εγώ για μένα διαλέγω. Θέλω να πω και για σένα που το λες αυτό. Αισθάνεσαι δηλαδή στα 50 μπορεί να είναι μεγάλος ένας άνθρωπος να τραγουδάει πια? Για μένα που έχω τραβήξει τουλάχιστον 26-30 χρόνια νύχτα, με 3 ώρες εμφανίσεις και καθημερινά... Πόσο χρόνο είσαι, Βαλάντη? Είμαι 46 χρόνων. Δηλαδή το πας μέχρι τα 50 και μετά, ναι, να μέχρι κάνεις τα 50, για μέχρι τα 50. Α, έχεις βάλει και μετά θέλω να το κάνω μόνο ως χόμπι. Τίποτα άλλο. Δεν θέλω να εξαρτώμαι καθόλου βιοποριστικά, δηλαδή, από αυτό το... Ναι. Έχεις ψηλό... Σε βλέπω κάπως σαν να έχεις κουραστεί από όλο αυτό. Κουράστηκα από όλη αυτή την κριτική, όλο αυτό το πράγμα που έχω τραβήξει την πρώτη μέρα που βγήκα. Με βάση πάντα μία εμφάνιση, δυστυχώς. Είμαστε μία χώρα που αν τραβάμε ό,τι τραβάμε, είναι για τα χαμόγελα που πιστεύουμε και για τους ανθρώπους που θέλουμε να ακούμε και να μας λένε ψέματα. Οι Ντρούλιας Brothers είναι φιλαράκια σου, ε? Είναι πολύ φιλαράκια μου. Αλλά ο Κωνσταντίνος ο Ντρούλιας είναι ο φίλος σου, ο κολλητός. Ναι, ο Κωνσταντίνος είναι πιο κοντά. Λοιπόν, είναι εδώ, ζωντανά, μιλάει μαζί μας. Α, είναι εδώ. Ναι, είναι Skype, σύνδεση Skype. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γεια σας. Αλεβούζε βουά. Γεια σας. Από την όμορφη Μύκονο. Μιλάτε άπτε στα γαλλικά, βλέπω, ε. Πάντα. Γεια σου, ρε Βαλάντη. Τι έγινε? Τι κάνεις, αγοράκι μου? Πώς είσαι? Καλά. Εδώ στο νησί, στο νησί. Στη Μύκονο είναι. Μύκονο, ναι. Είσαστε πολλά χρόνια φίλοι με το Βαλάντη? Κοίταξε, Ανίτα, ο Βαλάντης είναι από ο πρώτος μάλλον καλλιτέχνης που μας δέχτηκε σαν νέο συγκρότημα μουσικό και να κάνουμε μαζί του επανεκτέλεση τα κομμάτια που έχει πει. Μάλιστα. Ναι. Ήταν οπότε σας βοήθησε ο Βαλάντης. Αρκετά χρόνια. Πόσο πρέπει να έχει πάνω από 5-6 χρόνια. 5-6 χρόνια. Το 16, το 15. Σας ενώνει φιλία? Κοίταξε, στην αρχή δεν γνωριζόμασταν. Πήγαμε και χτυπήσαμε την πόρτα, δειλά-δειλά, σαν νέο συγκρότημα που ήμασταν, να δούμε τι είναι ο Βαλάντης τελικά, ας πούμε. Θα μας δεχτεί, δεν θα μας δεχτεί και όλα αυτά. Και ήταν από την πρώτη στιγμή ένας ακομπλεξάριστος τύπος, ο οποίος έγινε φίλος μας από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο στούντιο. Μάλιστα. Ωραία. Ήταν πραγματική ωραία. Πώς είναι, εσείς έχετε δει όλες τις πλευρές του Βαλάντη, γιατί έχει αρκετές. Έχει την καλλιτεχνική πλευρά, έχει την ανθρώπινη, έχει την πλευρά του ανθρώπου που έχει και έτσι μια είναι και ευερέθιστος. Το ξέρεις όλα τα επίπεδα. Πολύ ποικίλος. Όχι, δεν είναι. Κοίταξε, ο Βαλάντης είναι ένας πολύ ποικίλος χαρακτήρας και τον έχω δει σε αρκετές πτυχές του εαυτού του. Δηλαδή, έχω γνωρίσει αρκετές πτυχές του εαυτού του. Θεωρώ όμως ότι όλες είναι μια χαρά. Μάλιστα. Είναι όλες περνάνε λοιπόν για το φίλο σου. Εντάξει. Ναι. Ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο που είναι στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου. Γεια. Σαν πλαστελίνη, στα χέρια σου έχω γίνει.
έτσι όπως πλάθεις την κάθε μας στιγμή. Λοιπόν, η εταιρεία Αργανόλια, επειδή κλείνει τα έκτα της χρόνια, έτσι, έξι χρόνια λειτουργεί η Αργανόλια, αισθάνεται την ανάγκη να δώσει ένα δώρο στους φίλους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς φτάνει να μπείτε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Έχει ένα giveaway αυτό το ολοκένουργιο ωραίο iPhone, η εταιρεία Αργανόλια. Και αν θέλετε να το αποκτήσετε, μπαίνετε στο λογαριασμό μου στο Instagram και έτσι λοιπόν θα δείτε όλους τους όρους συμμετοχής και κάποιος από εσάς θα το κάνει δικό του. Στο Survivor ήσουν μονίμως ένας άνθρωπος σε κρίση, ένας άνθρωπος αγριεμένος. Σου φύγανε και κάποιες φράσεις οι οποίες ήταν άτσαλες. Μιλάω για την περίπτωση με την κοπέλα την Ευρυδίκη. Την Ευρυδίκη. Αν κάτσεις να το σκεφτείς τώρα αντικειμενικά, έχοντας βγει από το παιχνίδι, δεν αισθάνεσαι ότι αυτό που είπες ήταν πολύ χοντρό, ρε φίλε? Τι εννοείς χοντρό? Από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί, όλοι ήθελαν να φύγω. Σε άλλες στιγμές, δηλαδή, δεν θα μπορούσε ποτέ η Μυριέλα να έρθει να μου μιλήσει εμένα και να μου πει οτιδήποτε. Δεν θα με πλησίαζε πρώτα απ' όλα. Θα μου μιλούσε στον πληθυντικό. Θα μου έλεγε, κύριε Βαλάντη, μπορώ να σας μιλήσω. Και γιατί ήταν όλοι απέναντί σου? Δυνατός αντίπαλος. Πάμε στο Survivor λίγο. Εγώ, επειδή τυχαίνει να σε ξέρω από πριν, δεν είχα δει ποτέ αυτή την πλευρά σου. Μου δεν χρειάζεται και να τη δεις, γιατί νομίζω σέβεται ο ένας τόσο τον άλλο. Ναι, δεν υπάρχει να πω... σεβασμός. Ναι. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Σε είδα, ρε παιδί μου, στο Survivor, γιατί ακροθυγώς το έβλεπα και εγώ, μην φανταστείς ότι ναι. παρακολουθώ, με την έννοια ότι δεν είχα όπως και το βλέπω και εγώ περίπου. Ναι. Θέλω να πω, δεν έχω δει όλες τα στιγμιότυπα, όμως αυτά που είδαμε σένα, ήσουν μονίμως ένας άνθρωπος σε κρίση, ένας άνθρωπος τσίτα, ένας άνθρωπος αγριεμένος και τελικά έβγαινε μια εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά είναι ιντριγκαδόρος. Σου φύγανε και κάποιες φράσεις οι οποίες ήταν άτσαλες. Μιλάω για την περίπτωση με την κοπέλα την Ευρυδίκη. Την Ευρυδίκη. Στην οποία είπε τη φράση ότι η ασθένεια δεν σε έκανε καλύτερο άνθρωπο. Η δοκιμασία. Οι δυσκολίες ζωής μας. Δεν έγινε καλύτερος άνθρωπος τελικά. Εγώ, γιατί? Όλα τα περνάμε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό μετάνιωσες γι' αυτό? Μετάνιωσα που πληγώθηκε. Κανονικά. Η πρόθεσή πιστεύω, σου δεν ήταν αυτή, εννοείς. Η πρόθεσή μου δεν ήταν αυτή. Με λύπη μεγάλη, το είπα, γιατί έχω περάσει εγώ το ίδιο πράγμα και πολύ πολύ πριν λίγο καιρό, πριν 3 χρόνια. Έχασα το μισό νεφρό μου. Ήταν τέτοια τόσο μεγάλη μου η λύπη που... Γιατί έγινε η μανούρα αυτή η κόντρα και γιατί έγινε? Γιατί έγινε. Γιατί έγινε, γιατί είπαν ότι εγώ πρότεινα στην Ευρυδίκη να κάνουμε μια ψεύτικη σχέση. Μάλιστα. Για το εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα πολύ πολύ μειωμένος και πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί. Όχι. Αυτό είχε υποθεί απλά ως... Αυτό εξήγησα. Βέβαια, εκείνη τη στιγμή όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα... Μέσα σε ένα χώρο το οποίο 20 άτομα νιώθεις και ξέρεις ότι είναι εναντίον σου. Γιατί όμως ήταν όλοι εναντίον σου? Από την πρώτη στιγμή που πήγα εκεί, όλοι ήθελαν να φύγω. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί δυστυχώς αυτό το... Κοίτα, ο κάθε άνθρωπος έχει... Σαν άνθρωποι έχουμε μια αξία. Ίδια. Σαν άτομα. Σαν άνθρωποι. Σαν όντα, λοιπόν. Αλλά σαν καριέρα... Και τι έχει κάνει ο άνθρωπος, δεν είμαστε ίδιοι. Όλοι έχουμε μια χρηματιστηριακή αξία. Ναι. Άλλος έχει 1.000 ευρώ, άλλος έχει 10.000 ευρώ, άλλος έχει 500 ευρώ. Εγώ λοιπόν πήγα να προφυλάξω λίγο την αξία του καλλιτέχνη. Γιατί αυτό δημιουργεί το survivor, ότι αφήνει τον άλλον να επέμβει πάνω σου και να σου μειώσει την καλλιτεχνική σου αξία. Που δυστυχώς δεν μπορεί να την αποχωριστείς εκεί. Ναι. Οπότε, όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος δηλαδή, με τέτοια πράγματα τα οποία μπορεί να προσβάλλουν και την καλλιτεχνική σου αξία, σε άλλες στιγμές δηλαδή, δεν θα μπορούσε ποτέ η Μυριέλα να έρθει να μου μιλήσει εμένα και να μου πει οτιδήποτε. Δεν θα με πλησίαζε πρώτα απ' όλα. Ναι, ή θα μου μιλούσε στο πληθυντικό. Θα μου έλεγε, κύριε Βαλάντη, μπορώ να σας μιλήσω? Ναι. Πρώτα απ' όλα την ηλικία μου και μόνο. 46 χρόνων. Δεν βλέπω, δηλαδή, αισθάνομαι ότι αισθάνεσαι μεγαλύτερο σε όλα τα επίπεδα από αυτό που είσαι. Κοίτα, και πάντα έκανα και παρέες μου, ήταν από μικρό παιδί, ήταν μεγάλους.
Γι' αυτό έμαθα πολύ γρήγορα τους τρόπους και το σεβασμό που πρέπει να έχω απέναντι σου. Άρα λοιπόν, για να καταλάβω, επειδή μου λες ότι όλοι ήταν απέναντί σου και όλοι ήταν στην κόντρα, εσύ κατάλαβες λοιπόν ότι μπαίνοντας εκεί υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δεν σεβάστηκαν αυτό που λέγεται βαλάντης. Ναι, ναι, σαν η καλλιτεχνική υπόσταση, όχι σαν άνθρωπος. Εκεί σε αυτό το παιχνίδι, καταρχάς, τι είναι αυτό που σημαίνει σεβασμός ακριβώς σε έναν άνθρωπο? Σεβασμός είναι να ακούς την άποψή του, να την κρίνεις, να μην βγάζεις συμπεράσμα απευθείας. Το να πω εγώ τη δική μου άποψη, τη θέλω τεκμηριωμένη. Mm. Τη λέω τεκμηριωμένα. Θα σου πω αυτό και αυτό συμβαίνει για να κάνουμε αυτό. Το κάνουμε γιατί υπάρχει αυτός ο λόγος και αυτός ο λόγος. Το να λες κάνουμε αυτό χωρίς να υπάρχει λόγος και να μην μπορεί να εξηγήσει τον άλλο το τι ακριβώς θες. Αυτό έχει σχέση, εσύ δηλαδή, αν δεν ήσουν ο διάσημος βαλάντης και ήσουν ένας άνθρωπος που μπήκε σαν παίκτη στο Survivor, δεν θα ενοχλήσω τόσο όσο ενοχλήθηκες που ήσουν ο βαλάντης, άρα δεν σε σεβάστηκαν? Γιατί αυτό. Και αυτό, ναι, δεν θα ήμουν τόσο πολύ. Και ένα άλλο πράγμα το οποίο μπορεί να ξεχνώσουμε... Δηλαδή πρέπει να χαίρει μεγαλύτερο σεβασμού ένας άνθρωπος που είναι celebrity από έναν που δεν είναι. Αναγκαστικά, γιατί είμαστε σε δημόσια προβολή. Κάτσε για να το καταλάβω τώρα, για να καταλάβω τι αισθάνθηκες εσύ εκεί. Εσύ λοιπόν λες ότι από τη στιγμή που πάμε στο Survivor όλοι, γίνονται διάφορα εκεί μέσα, έτσι. Λέμε διάφορα, ζούμε πράγματα κτλ. Εγώ όμως, που επειδή είμαι και βαλάντης έξω από το Survivor, θα πρέπει μέσα στο Survivor να με σεβαστούν περισσότερο. Επειδή είμαι σε κάποια διάσημο. Πράγματα βεβαίως. Ναι. Άρα το διαστημικό. Και δεν είμαι μόνο και μόνο καλλιτέχνης και τραγουδιστής. Είμαι και πατέρας τριών παιδιών. Οπότε πρέπει και ο άλλος λίγο να σκέφτεται όταν λέει πράγματα ότι μπορεί να πληγώσει ανθρώπους εξωδικούς του σε αυτόν τον άνθρωπο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί μιλάμε για ένα παιχνίδι επιβίωσης, πραγματικά επιβίωσης από ό,τι αντιλαμβάνομαι, που εκεί πλέον εξομοιώνεται, ξέρεις, όλες οι κοινωνικές. Δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ανάγκες, όλοι οι άνθρωποι τρώνε τις ίδιες φρίκες, όλοι οι άνθρωποι ζουν μέσα σε συνθήκες δύσκολες. Ναι. Άρα εκεί τι σημαίνει, με λένε Βαλάντη, με λένε Πάνια, με λένε Μαρία, με λένε Ευρυδίκη, με λένε αυτό. Εκεί έχεις πάει σε ένα παιχνίδι, φίλε. Εγώ το ήξερα αυτό. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Ότι εγώ όταν μπήκα, πέρα από τον σεβασμό που έφτανε σε τέτοια επίπεδα, το να σε φέρει σε αντιπαραθέσεις, είναι ότι εγώ εκεί πέρα πήγα να ζήσω το Survivor. Εγώ τα νύχια μου δεν τα κόψα μέχρι που έφτασα εδώ. Εγώ τα νύχια μου δεν τα καθάρισα. Εγώ τα δόντια μου τα έπλα με θάλασσα. Δεν πλήθηκα ποτέ με... Γούσταρες την όλη φάση. Ναι, λοιπόν, μαζού αυτό. Βρεχόμασταν, εγώ τους έλεγα, παιδιά, Survivor είμαστε. Θα βραχούμε. Θα μείνουμε και μες στο κρύο. Θα τα ζήσουμε όλα αυτά. Την κρίνια δεν μπορούσα. Και γιατί ήταν όλοι απέναντί σου? Κοίτα, δυνατός αντίπαλος. Τα αγωνίσματα ήσουν καλός? Στα αγωνίσματα όχι, δεν ήμουν τόσο καλός. Μπήκα πολύ πιασμένος, απροπόνητος σχεδόν, γιατί είχα 3 χρόνια να προπονηθώ μετά την επέμβαση που έκανα κιόλας. Λίγο αφέθηκα σε αυτό το σημείο και 20 μέρες που αποφάσισα πια να πάω πριν, δεν προλάβαινε να κάνω και τίποτα. 3 σακίδια έχει πετύχει ο Σπύρος, 1 Βαλάντης. Σπύρος... Φρενάρισμο σακίδι, ότο ενός Βαλάντης έβαζε το δεύτερο, 5-2 το σκορ. Άρα με ποια λογική μου λες ότι ήσουν αντίπαλος δυνατός? Στη δημοφιλία. Δεν είναι πάντα οι παίχτες οι καλοί. Ας πούμε το Τριαντάφυλλος, το προηγούμενο χρόνο. Δεν είναι από τους παίχτες τους πρώτους, ο οποίος αλλά η δημοφιλία, η αγάπη του κόσμου ήταν μαζί του. Εσύ έφυγες εκεί με αγάπη από τον κόσμο, πιστεύεις, ή με πολλά ερωτηματικά? Κοίτα, είναι και πράγματα που με δεσμεύουν γενικά να αναφερθώ σε αυτό το παιχνίδι. Πάντως να ξέρουν κάτι, ότι ξέρουν και οι παίχτες, οι συμπαίχτες μου, ότι για την πρώτη μέρα που έφτασα εκεί πέρα και είδα κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν μου άρεσαν και δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό, τους είχα πει ότι από εδώ και την πρώτη μέρα και μετά θα ψηφίσετε κάθε εβδομάδα μένα, γιατί θέλω να φύγω. Πράγμα, κάποιοι το πίστεψαν, κάποιοι δεν το πίστεψαν. Ξέρεις τι δεν μπορώ να καταλάβω? Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί νομίζω ότι πιο αρνητικό κλίμα σε παίχτη δεν το είχα δει από ότι με σένα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις πράξει αυτό ή αν είναι κάτι που εγώ το εικάζω. Ναι, από πλευράς κόσμου ή από πλευράς συμπαίχτων. Ρε παιδί μου, εσύ ήσουν ένας καλλιτέχνης. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος τώρα που είναι μέσα ο άνθρωπος, ναι, το παιδί αυτό, αισθάνεται, τον κάνουν ακόμα χειρότερο από μένα.
Κωνσταντίνος. Ο Εμμανουήλ. Εμμανουήλ. Ναι. Με τον οποίο εσύ συνυπήρξατε ή. Όχι, όχι, δεν συνυπήρξαμε. Το παιδί μπήκε τώρα. Ένα μήνα που έχει μπει. Ό,τι ακριβώς ζει, το έχω περάσει σε μεγαλύτερο βαθμό. Ναι. Αυτό. Του αξίζει αυτό που ζει, πιστεύεις ή όχι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Απλά το. Επειδή έχει το δικό του δυνατό χαρακτήρα και σαν προσωπικότητα είναι διαφορετικός, δεν θα κρίνω αν είναι καλός ή κακός. Είναι μια δυνατή προσωπικότητα. Το φοβούνται. Τι μπορεί να φοβούνται. Μήπως ο κόσμος τον βοηθήσει επειδή προσπαθεί το παιδί να γίνει καλός, το να μπορέσει να προσφέρει στην ομάδα του. Έτσι έκανα και εγώ. Κοιτούσα την αδυναμία μου στα παιχνίδια να την καλύψω με άλλους τρόπους στους συμπαίχτες μου, ώστε να αισθάνομαι. Απλά βλέπαμε ίντριγκα, Βαλαντή. Δεν ξέρω αν έχεις δει τι. Ίντριγκα έβγαινε πολύ. Έβγαινε ένας άνθρωπος ο οποίος διαρκώς επικαλεί το ότι είναι γνωστός και θα πρέπει να χαίρει σεβασμού. Αυτό με το σεβασμό έγινε μία φορά με τη Μυριέλα. Γιατί πήγε να επεκταθεί σε κάποια πράγματα που της είχα αναφέρει, τα οποία ήταν εντελώς πολύ, πολύ προσωπικά και εκείνη τη στιγμή μπορεί να μου δημιουργούσε ένα σοβαρό πρόβλημα μέσα στο παιχνίδι. Mm-hmm. Όπως ήταν δηλαδή αυτό που είπα, ότι ζητούσα από τους παίχτες την πρώτη μέρα. Αυτό πήγε να καρφώσει. Και το λέω τώρα γιατί είναι και εκείνη έξω και εγώ είμαι έξω. Πήγε να πει στην κάμερα ότι είχα στήσει το παιχνίδι. Μάλιστα. Και ήταν ένα πράγμα που δεν ήθελα πολύ καθόλου να μαθευτεί εκείνη τη στιγμή, εκεί. Με το Λάμπρο Κωνσταντάρα επίσης στη Μανούρα ήσασταν, Ναι, με το Λάμπρο. Και υπάρχει μια γενικά από πριν πούμε από το παιχνίδι. Πάντα υπήρχε μια συμπάθεια και κάτι που μας χαλούσε. Νομίζω εκεί τα χαλάσαμε όλα πια. Και είπαμε απλά να μην συνεχίσουμε τίποτα. Με κανέναν δεν τα βρήκες εκεί μέσα? Όχι, τα βρήκα πάρα πολύ με το Βυσκαδουράκι. Ναι. Γιατί και ο Θανάσης ήταν ένας άνθρωπος που ξέρει να φέρεται στους ανθρώπους τους γύρω του. Δηλαδή ξέρει και εκείνος, γι' αυτό υπήρχε και από μένα ο δικός μου σεβασμός απέναντι στο πρόσωπό του. Ποτέ με τον Θανάση δεν ήρθαμε σε κόντρα. Άρα, δηλαδή, βλέπεις ότι κάποιους ανθρώπους, τους οποίους πέρα από αυτό τους εκτιμάς γενικά σαν ανθρώπους που ξέρεις από πριν, όπως και ο Πιλίδης ήταν έτσι. Με αρκετά παιδιά ήμασταν καλά. Με την Αυσικά ήμασταν καλά. Με την κουβέντα αυτή που σου έφυγε, αυτή η φράση προς την κοπέλα, προς την Ευρυδίκη, σχετικά με το θέμα υγείας. Ναι, ναι. Αν μπορούσες, θα το γύρναγες πίσω. Η Ευρυδίκη ήταν ένα άτομο το οποίο πραγματικά δεν είχα και κόντρα μες στο παιχνίδι. Δεν είχατε κόντρα. Δεν είχαμε κόντρα. Και από πού προέκυψε αυτή η φρίκη? Αυτή η φρίκη, γι' αυτό σου λέω, θα πρέπει να μπω τώρα σε πράγματα τα οποία και απαγορεύεται. Από ποιον απαγορεύεται? Αυτό το παιχνίδι. Εμείς είδαμε λοιπόν ότι κάποια στιγμή. Με έγινε μια επίθεση μέσα στη. Εκείνη τη στιγμή μου, αυτό που υπόθηκε για τη σχέση ήταν ένα στημένο πράγμα, πιστεύω. Από τα παιδιά, θέλω να πιστεύω. Γιατί να είναι στημένο παρέ... όμως, για να με βγάλουν εκτός εαυτού. Πράγμα το οποίο δεν έκανε. Το οποίο το θέλανε οι άλλοι αυτό ή κάποιοι θέλανε. Άλλοι τους το είχαν πει να το κάνουν. Αυτό δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω. Και να ξέρω δεν μπορώ να πω. Αυτό βλέπουμε, σας λέω αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό που έγινε εκείνη τη στιγμή ήταν για να γίνει άλλο ένα ξέσπασμα μέσα στο Συμβούλιο. Άρα πιστεύεις λοιπόν ότι συνέφερε κάποιους εσύ να είσαι ο τύπος ο οποίος διαρκώς ήσουν ευερέθιστος, ξεσπούσες? Ακριβώς, αυτό ξέραν τα παιδιά, αυτό ξέραν τα παιδιά. Γι' αυτό περνάμε από ψυχολόγους και από ψυχιάτρους πριν πάμε. Δεν πάμε έτσι τυχαία. Όπως βγαίνουν κάποιοι άλλοι και λέει, μα πώς τον στείλατε εκεί πέρα, αυτός θα κάνει κακό. Όχι. Περνάμε από ψυχιάτρους και συμβούλους. Πιστεύεις λοιπόν ότι κάποιοι έκριναν ότι εσύ θα έχεις αυτό το ρόλο? Νομίζω ναι. Γι' αυτό έβλεπα συνεχώς αυτό το πράγμα απέναντί μου. Δεν μπορώ την αδικία. Μέχρι που κατάφεραν συνεχώς, να σε ερεθίσουν πολύ. Δηλαδή, νομίζω ότι περιμένανε την τελευταία μου αντίδραση, την περιμένανε εκείνη την ημέρα με στο Συμβούλιο. Γι' αυτό η Ευρυδίκη μου είπε για αυτή τη σχέση. Γιατί ήξερε ότι εγώ θα εκνευριστώ με αυτό. Περιμέναν όμως την αντίδραση αυτή, το εγώ να σηκωθώ πάνω, ας πούμε, και να αρχίσει όπως έκανε και ο Τάκης έπειτα κάποια στιγμή όταν ανέφεραν και το όνομά μου. Γιατί ο Τάκης το είπε αυτό στην Ευρυδίκη. Αυτό που είπα και εγώ, που για να γίνει καλύτερος άνθρωπος, κάποια στιγμή γύρισε και της είπε ότι είχε δίκιο ο Βαλάντης που σου είπε όλα αυτά τα πράγματα. Ασχέτως αν το θάψανε μετά. Μάλιστα. Εγώ όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι έτσι πιο ξεκάθαρα, άσχετα από το καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες ήταν τέτοιες που σε περέθησαν πολύ,
που σου βγάλανε αυτή την επιθετικότητα και είχες την ανάγκη να πεις κάτι που θα την πείραζε αυτή την κοπέλα τελικά, γιατί αισθανόσουν την αδικία. Όχι, τη λύπη μου, της είπα. Ναι. Γιατί ήξερε, έχουμε περάσει τα ίδια πράγματα, όπως εγώ και η Αθηνά και η Ευρωβουλευτή. Και θεωρούσες λοιπόν ότι επειδή έχεις περάσει και εσύ αντίστοιχα. Ναι, και με έκανε να σκεφτώ με αυτά τα πράγματα που πέρασα. Ότι μπορούσε να τη μιλάς ίσα, ας πούμε, σχετικά με αυτό. Βέβαια, και γι' αυτό της το είπα και πολύ σιγά και σε διάλειμμα κιόλας. Ναι. Γιατί αυτό που έχει γίνει είναι σε διάλειμμα. Γιατί ακούγονται φωνές. Αν ακούσουμε καλά τους ήχους. Αν κάτσεις να το σκεφτείς τώρα αντικειμενικά, έχοντας βγει από το παιχνίδι, δεν αισθάνεσαι ότι αυτό που είπες ήταν πολύ χοντρό, ρε φίλε? Τι εννοείς χοντρό? Δηλαδή τι είπα? Όχι, τώρα... Να το επαναλάβουμε πάλι, να το κάνουμε μια ωραία ανάλυση. Γιατί μιλάτε σκεφτικά πάντα. Γιατί πάντα αυτό έβαλα. Δεν ήθελα να ξαναμιλήσω. Δεν είμαι γραφικός με τη θρησκεία. Άκουσε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι εσύ είπες σε αυτή την κοπέλα, στην προσπάθειά σου να της πεις ότι θα έπρεπε να έχεις φερθεί διαφορετικά. Ναι. Έτσι. Της θύμισες αυτό που έχει περάσει για να της δείξεις ότι η ζωή έχει... Μας κάνει κάποια πράγματα, ναι. Όπως κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας. Απλά τι γίνεται όμως, όταν το λες αυτό σε έναν άνθρωπο που έχει ταλαιπωρηθεί και δεν ξέρεις τι τραύμα του έχει αφήσει ψυχικό, μια ασθένεια, μια τέτοια κατάσταση βαριά, έτσι. Τον χτυπάς και του πειράζεις μια χορδή η οποία είναι πολύ βαριά για κάποιους ανθρώπους. Για σένα μπορεί να μην είναι. Δηλαδή, εσένα σου το έλεγε κάποιος, μπορεί να μην σε ενοχλούσε και να είσαι πιο άλλου τύπου. Μα τι να μου πει ένας άνθρωπος και να. Δηλαδή, τι αυτό σου λέω. Αρέσει, δεν αισθάνεσαι ότι αυτό που είπες τότε είχε. Μα είπα ένα πράγμα το οποίο λέμε όλοι οι άνθρωποι. Ποιο λέμε όλοι οι άνθρωποι? Δεν σου συμβαίνει κάτι στη ζωή σου και να πεις στη ζωή σου, Θεέ μου, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί το τραβάω αυτό το μαρτύριο? Θεέ μου, γιατί με τυραννάς? Αυτό δεν το έχουμε πει την ερώτηση. Ναι. Γιατί τη λες αυτή την ερώτηση? Αυτό όμως δεν είναι το ίδιο με αυτό. Όχι, γιατί σε τυραννάει, σου κάνει κάτι, σου δίνει ο Θεός κάτι, μια τυραννία, μια δοκιμασία, για να μπορέσεις να σκεφτείς ή να γίνεις καλύτερος άνθρωπος στη ζωή σου. Ναι, ρε παιδί, ή να δεις τη βλάπτη. Αυτή τη δοκιμασία δεν την επικαλείται κανείς μέσα στο Survivor για να θυμίσει κάτι σε σχέση. Μα στο Survivor μέσα δεν επικαλείσαι ποτέ αυτό το πρόβλημα για να μην έχεις καμία εύνοια από το κοινό. Όπως και εγώ δεν επικαλέστηκα ποτέ αυτό το πράγμα και να πω, α, ναι, τι ωραία, κοίτα, πέρασα αυτό το πράγμα, κοίτα, ναι, αλλά και θέλω και τη βοήθειά σας. Δεν το καταλαβαίνω. Αν γύρναγες το χρόνο πίσω, αυτό θα είχες φροντίσει να μην το πεις ποτέ? Είναι κάτι το οποίο το κουβαλάς, αν δηλαδή... Αν πίστευα ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί έτσι και δεν θα εκμεταλλευτεί με αυτόν τον τρόπο, δεν θα το έλεγα, αν έβλεπα αυτή την αντίδραση. Γιατί ακριβώς, επειδή ξέρω ακριβώς και πότε έγινε και πώς έγινε, γύρισαμε πολύ. Αν ήθελα πρώτα απ' όλα να την προσβάλλω ή να το ακούσει κάποιος άλλος, θα το είχα πει στο συμβούλιο. Δηλαδή θα το έλεγα ενώπιον παιχτών. Δεν θα χρειαζόταν να το ξαναβρούμε και να ξαναβρούμε την ώρα που το είπα. Γιατί δεν έγινε σε στιγμή διαλύματος. Αυτό που είδαμε. Εν ολίγης, θέλω να ρωτήσω το Βαλάντη, τον καλλιτέχνη, τον τραγουδιστή και συνθέτη και τον άνθρωπο που είναι χρόνια στην πιάτσα την καλλιτεχνική, αν ήξερες ότι θα συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν στο Survivor και θα έφυναν αυτή τη γεύση στο κοινό, γιατί για σένα δεν αφήσαν και την καλύτερη γεύση, έτσι, θα το ξανάκανες, θα πήγαινες? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Μπορώ να πω όχι. Όχι. Γιατί... Το έχεις ψιλομετανιώσει το θέμα Survivor στη ζωή σου? Το μετάνιωσα γιατί δεν φρόντισα ακριβώς να κάτσω να ασχοληθώ λίγο παραπάνω και να δω και πώς είναι το παιχνίδι. Γιατί ποτέ δεν έβλεπα εγώ τις ίντριγκες και όλα τα σχετικά. Αν έβλεπα λίγο το Survivor ήταν μόνο τα αγωνίσματα. Στα οποία είπα ότι θα προσπαθήσω και ήξερα ότι σιγά σιγά θα μπω στο κλίμα αυτό. Αλλά αυτό που θα γινόταν, όχι. Ούτε το μοντάζ αυτό που είδα. Ήταν απάνθρωπο. Εντάξει, δυστυχώς δεν με αφήνει πολλά πράγματα. Τι εννοείς για το μοντάζ, δηλαδή? Το μοντάζ, ήταν απάνθρωπο. Είχε συραφή, θες να πεις? Είχε δηλαδή. Μα πρώτα απ' όλα βάζανε. Αυτό που είδα εγώ, όταν έκατσα και το είδα, και αυτό είπα κιόλας. Όταν γύρισα και το είδα, ήταν δικαιολογημένο να βλέπουν ένα τέρας. Μάλιστα. Οι άνθρωποι. Δεν είδα ούτε μία στιγμή γέλιου από το στόμα μου από αυτά που έχουν γίνει. Άρα υπήρχαν και στιγμές μέσα στο παιχνίδι που ήσασταν φιλαράκια και περνάνε. Φιλαράκια και τραγούδια και πάρτι κάναμε. Να. Και πλάκα έκανα στους ανθρώπους που ερχόντουσαν, γιατί έχουμε και κάμερες. Δεν είναι. Δεν το βλέπετε όλο αυτό από τον ουρανό. Υπάρχουν άνθρωποι με κάμερες που έχουν έρθει και μας τραβούσαν και βράδυ. Αν δείτε κάποιες στιγμές που είναι βράδυ και κοιμόμαστε όλοι.
Εγώ έκανα ακόμα πλάκες και στους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, υπήρχαν και στιγμές που αν τις, λες ότι, αν τις έβλεπαν τηλεθεατές. Θα υπήρχε μοιρασμένη, βέβαια. Θα υπήρχε λίγο επίοικια. Εσύ λες ότι όλο αυτό ήταν μια σειραφή, ένα μοντάζ, μια συλλογή των κακών σου στιγμών και μόνο των κακών σου στιγμών. Ακριβώς. 20 μέρες να φώναζα, 21 μέρες εκεί πέρα. Να ήμουν έτσι. Νομίζω ότι μόνο αυτό βλέπαμε. Μόνο αυτό βλέπαμε. Δεν ξέρω αν έπεσα εγώ πάνω στη γλώσσα και έβλεπα μόνο αυτό. Ακριβώς αυτό. Και προσπαθώ εγώ τώρα να πείσω ή θα εκτός ανθρώπους. Δεν ήσουν μόνο αυτό δηλαδή λες. Μα πώς, έχω κάνει τόσα, δηλαδή κάναμε τόσα πράγματα εκεί πέρα, τα οποία ποτέ δεν δείξαμε. Γιατί εκτός όλοι μια αυτοί φορά οι άνθρωποι... Εκτός έκανα peeling στην παραλία θυμάμαι. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα ήταν αρνητικοί με σένα. Πώς το εξηγείς αυτό τελικά. Νομίζω ότι αυτό ήταν η τακτική τους από την αρχή. Όταν λες η τακτική του. Γιατί του ζήτησα. Μα πρώτα απ' όλα ζήτησα να είμαι προτιμόμενος κάθε εβδομάδα. Ήθελες να φύγεις, δηλαδή. Βεβαίως. Από την πρώτη μέρα που έφτασα. Δηλαδή κατάλαβες ότι το κλίμα είναι αρνητικό. Το κλίμα δεν θα είναι καλό. Δεν θα οδηγεί σε κάτι καλό. Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω από όλο αυτό ότι ουσιαστικά εσύ αν μπορούσε αυτό θα το είχες κάνει σκύπα από τη ζωή σου. Ακόμα το βλέπω. Τώρα πια το βλέπω και δεν αισθάνομαι ότι ήμουν μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Το βλέπω πάλι σαν τηλεθεατής όπως ήμουν πριν, χωρίς να. Δηλαδή το μυαλό μου έχει κάνει ένα delete. Έχει πιστεύεις ότι πολλά δεν σου προσέδωσε τίποτα απολύτως, πέραν της αρνητικής, θετικό κάτι δεν σου έδωσε. Όχι, πρώτα απ' όλα όχι, μου έδωσε θετικά γιατί... Ασχολήθηκε πολύ ας πούμε το κοινό με το όνομα Βαλάντης, αλλά όχι με θετική έννοια. Ότι υπήρχε, είναι μοιρασμένες οι απόψεις. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που απλά βγάλαν τα συμπεράσματα αυτά που επηρεάστηκαν με αυτό που είδαν. Έβγαλες λεφτά από αυτό? Γι' αυτό που τράβηξα, όχι. Όχι, Όχι. Καμία σχέση. Γι' αυτό σε ρωτώ, γιατί αυτό που μου περιγράφεις είναι... Όχι, εγώ έπαθα, δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ζημιά πάνω στο όνομά μου. Α, για μένα, αισθάνεσαι ότι έχει... Δημιουργήθηκε ζημιά. Έχεις βγει από αυτό λαγωμένος. Και κρίμα που αυτοί οι άνθρωποι δεν σεβάστηκαν ούτε τα τρία μου παιδιά. Είμαι σε αυτό το πράγμα πολύ στεναχωρημένος. Μάλιστα. Αισθάνεσαι την ανάγκη να γυρίσεις τα καλλιτεχνικά σου πράγματα, στη δουλειά σου, σε αυτή που ξέρεις να κάνεις, να τραγουδάς, να γράφεις τραγούδια, να βρεθείς στο χώρο σου, το καλλιτεχνικό χώρο στον οποίο είσαι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι, να σου πω, δεν νιώθω πια αυτή τόσο πολύ την ανάγκη. Τι νιώθεις γενικότερα, Βαλάντη μου? Έχω πληγωθεί ναι. Από πολύ πολύ νεαρός εδώ. Από την, χρόνια... έναρξη, από τότε που βγήκα, πληγώνομαι συνεχώς. Από το περιβάλλον πάντα? Γενικά από τον τρόπο που συμπεριφέρονται πάντα σε ένα καλλιτέχνη, αν έχει άποψη, αν δεν έχει άποψη. Όχι, για μένα ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει άποψη. Δεν είναι ο καλλιτέχνης ένα άβουλο όν. Οι καλλιτέχνες οι παλιότεροι δεν ήταν έτσι. Πάντα η άποψή σου όμως ενοχλεί τους ανθρώπους από τη φύση. Όταν λες την αλήθεια. Όταν λες την αλήθεια, ναι. Μη με κοιτάς να δεις αν άλλαξα. Ήμουν φωτιά και ήσουν θάλασσα. Έγινα κύμα με αρνηθήκες. Να σ' αγαπώ φοβηθήκες. Λοιπόν, η εταιρεία Αργανόλια, επειδή κλείνει τα έκτα της χρόνια, έτσι, έξι χρόνια λειτουργία η Αργανόλια, αισθάνεται την ανάγκη να δώσει ένα δώρο στους φίλους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς φτάνει να μπείτε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Έχει ένα giveaway αυτό το ολοκένουργιο ωραίο iPhone, η εταιρεία Αργανόλια. Και αν θέλετε να το αποκτήσετε, μπαίνετε στο λογαριασμό μου στο Instagram και έτσι λοιπόν θα δείτε όλους τους όρους συμμετοχής και κάποιος από εσάς θα το κάνει δικό του. Αισθάνεσαι αδικημένος από μικρούλης? Ναι, γιατί ήμουν ο χοντρός. Μάλιστα. Ήμουν ο χοντρός του σχολείου, ήμουν ο χοντρός της τάξης, ήμουν ο χοντρός που του πάρτι, ήμουν ο χοντρός της σχέσης. Άλλοι άνθρωποι περίμενα θα με στήριζαν. Έγινε και εκείνο ωραίο ξεκαθάρισμα στη ζωή. Ναι. Με την πρώτη δυσκολία. Λάκησαν. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ, το ομολογώ. Επειδή ξέρω ότι αισθάνεσαι αδικημένος από μικρούλης και έχεις περάσει δυσκολία, νομίζω, από τα χρόνια του σχολείου, τότε που εσύ ο ίδιος υπέστης bullying από παιδάκια. Δεν υπήρχε η λέξη bullying. Δεν υπήρχαν αυτά. Γιατί ήσουν απαχουλός? Ναι, γιατί ήμουν ο χοντρός. Μάλιστα. Ήμουν ο χοντρός του σχολείου, ήμουν ο χοντρός της τάξης.
Ήμουν χοντρός που του πάρτι, ήμουν χοντρός της σχέσης. Παίζει όλο αυτό και η πέστης bullying, δηλαδή πέρασες από... Βεβαίως, βεβαίως. Από συμπεριφορές τέτοιες. Δεν υπήρχε, έζησες. Γιατί το λέμε bullying, είπαμε. Τότε δεν υπήρχε αυτή η λέξη. Ναι, okay. Ούτε καν αυτό το... ότι είναι κακό. Αφού βλέπαμε τους γονείς μας, βλέπαμε τους γύρω μας, τους μεγαλύτερους να είναι έτσι. Οπότε εμένα τι δημιούργησε, ήμουν πολύ ευγενικό παιδί, πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος και συνεχώς πάντα είμαι ευγενικός άνθρωπος και σέβομαι τους συνανθρώπους μου. Εσύ το μπορεί να το έχεις καταλάβει κιόλας. Εγώ ξέρω αυτή την πλευρά σου, ναι. Ξέρω αυτή την πλευρά σου. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι όταν σε είδα εκεί. Εντάξει, δεν ήμασταν ποτέ κολλητοί φίλοι να συγκρατούμε το 24ωρο, αλλά έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Μου έκανε εντύπωση που έβλεπα έναν Βαλάντη σε αυτή την έξαρση, τη διαρκή. Δηλαδή σε βαθμό που δεν σε αναγνώριζα ούτε και αισθητικά. Δηλαδή είχε, οι μύες του προσώπου σου είχαν αλλάξει, είχες αλλάξει όλος. Πρώτα απ' όλα γέρασα. Όταν στον ένα μήνα που κοίταξα για πρώτη φορά τον εαυτό μου στο καθρέφτη ξενοδοχείο, τα βγήκα. Τώρα σε ξαναβλέπω, δηλαδή, Βαλάντη πάλι, κανονικό. Επανέρχομαι. Άμα ήμουν εγώ στο Survivor, θα περνάγαμε καλά, πιστεύει. Να σου πω, θα ήσουν πολύ χειρότερη από μένα. Μην γελάς καθόλου. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσει ο φίλος σου, ο Μπέλος. Για σένα, θες να ακούσει τι λέει. Μπέλος. Για να δούμε τι λέει. Μέχρι πριν το παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, δεν τον ήξερα καν. Ήξερα μόνο τα τραγούδια του. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά περάσαμε ωραία. Μετά το παιχνίδι, μπορώ να σου πω ότι στεναχωρήθηκα πάρα πολύ με κάποια πράγματα που υποθήκανε, γιατί νομίζω ότι αδικήθηκε πολύ ο Βαλάντης σε κάποια πράγματα. Για μένα, εδώ και από τότε που βγήκαμε στο παιχνίδι, πολλές στιγμές ήθελα με κάποιο τρόπο να τον στηρίξω στο θέμα ότι με χάλαγε που ο άνθρωπος αυτός είναι πατέρας τριών παιδιών και διάβαζα πράγματα που δεν μου άρεσαν καθόλου και πραγματικά ήθελα να τον στηρίξω ότι, γιατί ο Βαλάντης δεν είναι αυτό. Ο Βαλάντης είναι ένας δοτικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που έχει τη φιλανθρωπία μέσα στη ψυχή του και το θυμόμουν πάντα με αυτό το σκεπτικό ότι ερχόταν στα φιλανθρωπικά παιχνίδια να βοηθήσει πάντα. Δεν είναι άνθρωπος που μισητός, τον αγαπάει όλος ο κόσμος. Μάλιστα. Ήταν ο φίλος σου, Μπέλος. Ο υποστηρικτής σου. Φίλοι είμαστε, νομίζω, γίναμε πολύ καλοί μετά το Survivor. Μάλιστα. Μέχρι πριν από το Survivor βρισκόμασταν κάθε φορά σε αγώνες που διοργάνωνε και ο Μάρκος Σεφερλής, φιλανθρωπικούς αγώνες ποδοσφαίρου με τους παλέμαχους. Και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά όχι πολύ, δεν είχαμε έρθει πολύ πολύ κοντά. Τώρα κάνουμε σχεδόν καθημερινή παρέα. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος ο Θανάσης. Με έχει στηρίξει πάρα πολύ, μπορώ να πω, αυτό τον καιρό που έχω γυρίσει. Που άλλοι άνθρωποι περίμεναν θα με στήριζαν. Έγινε και εκεί ένα ωραίο ξεκαθάρισμα στη ζωή. Ναι. Με την πρώτη δυσκολία, λάκησαν. Είναι, ξέρεις τι, είναι πολύ, πολύ ωραίο να βλέπεις αυτό. Λάκησαν, ποια έννοια. Λάκησαν. Επειδή είχε χαλάσει η εικόνα σου. Ναι, επειδή μάλλον κάπου λέγανε ότι είμαι φίλος του Βαλάντη και ναι, δεν θέλανε να ταυτιστούν, γιατί την κάνουν όλοι. Με ελαφρά, λέει. Ναι, ελαφρά. Ναι. Υπάρχει κι άλλος άνθρωπος που σε αγαπάει πολύ και σε έχει στηρίξει γενικότερα καλλιτεχνικά και είναι ο Λευτέρης, ο Πανταζής. Αγαπημένος μου, πριν. Για να δούμε τι λέει ο Λευτέρης. Τον Βαλάντη τον γνώρισα μόλις είχε έρθει στην Αθήνα από τη Ρόδο. Είχε μαλλιά, είχε κοτσίδα πίσω. Θυμάμαι το πρώτο του δίσκο με τα τραγούδια του. Είχε δαχτυλίδια. Με την Άτζελα Δημητρίου. Εκεί στην Εράιδα, εκεί τον γνώρισα. Μ' άρεσε πολύ σαν καλλιτέχνη, σαν ερμηνευτής. Γιατί αυτός έγραφε και τα τραγούδια του. Γράφει και ωραία τραγούδια. Και κάποια στιγμή συνεργαστήκαμε. Έχουμε συνεργαστεί 2-3 φορές με μεγάλη επιτυχία. Τότε που είχε κάνει και το ασανσέρ μαζί με τη Σαμπρίνα. Ήμασταν στο Λίντο που λεγόταν καζίνο. Δεν έχω πρόβλημα μαζί του, είναι κύριος. Τώρα, αυτά είναι τα καλά. Έχει κάνει και κάποια πράγματα τα οποία, σαν καλλιτέχνης, εγώ θα πρέπει να το μαλώσω. Ο Βαλάντης είναι λίγο νευρικός, λίγο καμιά φορά απότομος. Και τα νεύρα του τα ξεσπάει, ξέρεις, και πολλές φορές όταν μας πνίγει το δίκαιο, δεν σκεφτόμαστε αυτό που έχουμε να πούμε
και δίκιο να έχει, αφού το λέει, μετά χάνεις και το δίκιο σου. Κάτι τέτοιο νομίζω έκανε και στο παιχνίδι που ήταν στο Survivor. Γι' αυτό τα βάλαν όλοι μαζί του. Και στο τέλος έβγαλε μια εικόνα ενός κακού παιδιού. Και δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Είναι, άμα το σέβεσαι και άμα τον κάνεις παρέα, σε σέβεται, είναι εντάξει απέναντί σου. Εκεί κάπου έχασε την μπάλα, μου φαίνεται. Ήταν και η πείνα, έτσι, η πείνα ήτες, που δεν ήταν και πολύ καλός, να λέμε και την αλήθεια. Και θα σου πρότεινα τώρα που βγήκες από το Survivor, να γράψεις ένα πολύ ωραίο τραγούδι, έτσι ζωντανό, γρήγορο. Αν δεν έχεις, το γράψω μου παρέιτσα, θα το γράψω εγώ, ό,τι θέλεις. Τραγούδια έχουμε, αγόρι μου. Πρίτανης. Ναι, είναι Πρίτανης και είναι και γλυκός άνθρωπος ο Λευτέρης. Προστατευτικός με τους... Ο Λευτέρης όντως είναι ένας άνθρωπος που ξεχωρίζω πάρα πάρα πολύ. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Λευτέρη. Είναι ένας άρτιος καλλιτέχνης για μένα. Ένας μεγάλος δάσκαλος που έπαιρνα τα θετικά του στοιχεία. Κάθε βράδυ όταν δουλεύαμε μαζί ήμουν έξω και τον παρακολουθούσα. Πως το ίδιο κάνει και με την Άντζελα. Το ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και είπε κάτι έτσι πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που είπε, ότι αν τον Βαλάντη το σέβεσαι. Και είναι, δηλαδή, όταν είσαι ωραίος απέναντί του, είναι ωραίος απέναντί σου. Όταν όμως ερεθιστεί ο Βαλάντης, σου θυμίζει, σου έρχεται η λέξη Survivor στο μυαλό. Πραγματικά όχι. Δεν έχω καμία σχέση. Αν θυμώσω πράγμα έξω, δεν είναι αυτό. Να σου πω κάτι. Το έχεις βρει με το θυμικό σου. Δηλαδή, έχεις καταφέρει με τα νεύρα σου, με την ιδιοσυγκρασία σου, με τον εγκέφαλό σου να το φέρεις το πράγμα καλά. Γιατί ξέρω ότι έχεις ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν και με κρίση πανικού και με διάφορα. Κοίτα, η κρίση πανικού... Θυμάμαι δηλαδή ότι είχες επισκεπτώσουν και ειδικούς. Σε ψυχιάτρο έχω το 2003. Σε βοήθησε, βοήθησαν ειδικοί. Ο ψυχίατρος δεν θα σε κάνει να μην θυμώνεις. Να βρίσκεις την πηγή του θυμού, σε βοηθάει ο ψυχίατρος. Αλλά ούτε μπορεί να αλλάξεις το χαρακτήρα σου. Κάποιες στιγμές, δηλαδή, του έλεγα του ψυχίατρου για άλλα πράγματα που μπορεί να ήμουν το ίδιο. Δηλαδή, συνεχώς δεν μπορώ να, ακόμα και να δω το άδικο κάπου μακριά, εάν δεν ενεργήσεις στο άδικο, είσαι συνένοχος. Σε αυτά που βλέπουμε γύρω μας και δεν επεμβαίνουμε, δηλαδή αν ο άλλος δίπλα μας βλέπεις τον άλλο να κλέβει. Εάν δεν ενεργήσεις, είσαι συνυπέτειος με τον άλλον. Είμαι τέτοιος άνθρωπος, δηλαδή εγώ θα επέμβω σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι αυτή. Και λέει ο άλλος, μα τι σε διαφέρει και μπερδεύει, μην μπερδεύεσαι με τον... Μα δεν είναι, αν θα αρχίσει ο καθένας να λέμε αυτό το πράγμα, γι' αυτό γίναμε μια κοινωνία που δεν έχουμε σύμπνοια, δεν έχουμε αλληλεγγύη. Μα φοβόμαστε, μας κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί έχουμε απομονωθεί. Άνθρωπος που είναι απομονωμένος, είναι διαχειρίσιμος. Και αυτό θέλουν, να μας έχουν διαχειρίσιμοι. Οι φύνοντες, οι από πάνω μας, όπως θέλουμε... Να σου πω τώρα που λες για τους από πάνω. Εσύ είχες και μια επαφή με τον πρόεδρο της Αμερικής. Είναι πολύ από πάνω. Τι έγινε εκεί, πώς βρέθηκες με τον Τραμπ εσύ? Εκεί βρέθηκα λόγω της σχέσης που έχω με τον ξάδερφό μου, τον Γκάς, τον Πηλιδάκη. Ναι. Που μετρά τώρα 13-14 χρόνια θητεία βουλευτή στην Φλόριντα. Και με τον πατέρα του που είχε μια θητεία 25 χρόνων, δηλαδή με μια πολιτική οικογένεια 50 χρόνων. Ωραία, είναι ξάδερφό σου, πρώτος ξάδερφός. Είναι ξάδερφός μου και ο οποίος, επειδή ήξερε και πίστευε από την αρχή στον Τραμπ, και πολλές συζητήσεις βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο για να μπορέσεις, ακόμα και φίλο να έχεις ξάδερφο, πρέπει να είναι τόσο σίγουρος ότι αν σε βάλει μέσα τέτοιο κύκλο, δεν θα εκτεθεί ποτέ. Ναι. Αυτό το πράγμα το κέρδισα και το χαίρομαι πάρα πολύ. Τον γνώρισες τον Τραμπ? Βεβαίως. Τι τύπος είναι αυτός? Είναι ένας πολύ πολύ ωραίος τύπος, ακομπλεξάριστος. Δεν καταλαβαίνεις καν ότι είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Νιώθεις απλά ότι είναι ένας υπερδύναμος άνθρωπος, με ωραίες απόψεις. Κανα τραγούδι του πες? Όχι. Δεν πρόλαβα. Γούσταρες δηλαδή που τον γνώρισες, έτσι? Πάρα πολύ και νομίζω ότι θα ξανά... Πας καμιά βόλτα να τον επισκεφτείς.
Να του δώσει χαιρετίσματα από μένα, Βερνάτη μου. Λοιπόν, το θέμα με τους πανικούς και όλα αυτά το έχεις φέρει, το έχεις φτιάξει. Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Ωραία. Μια χαρά. Και άρα να πηγαίνει καλά. Ο κόσμος, να πηγαίνει ο κόσμος πραγματικά στον ψυχιάτρο. Mm-hmm. Μην είναι ταμπού ο ψυχιάτρος. Εννοείται, εννοείται. Νομίζω ότι πρέπει να ακολουθείς τη συμβουλή του Λευτέρη, του Πανταζή, ότι να εκφραστείς πια μέσα από τραγούδια. Δεν θέλουμε να εκφραστείς άλλο μέσα από τις θέσεις σου, τις κοινωνικές και τις... Έφυγε ο Σφακιανάκης, τι θα κάνουμε τώρα. ετοιμάζεις κάτι, κανένα τραγούδι. Ετοιμάζω ένα... Δικά σου, γράφεις εσύ. Αυτό το τραγούδι θα βγει, όχι, δεν είναι δικό μου γραμμένο, δεν είναι από μένα γραμμένο. Είναι από τον Παναγιώτη τον Ανδρικάκη και τον Έπι. Είναι μια ομάδα τραπ. Σ' αρέσει εσένα αυτή η σκηνή, πάρα πολύ. Ωραία. Λοιπόν, θα τραγουδήσουμε. Ναι. Γουστάρεις. Ναι, αμέ. Ωραία. Κάτσε να δούμε όμως λίγο, γιατί έχει μιλήσει εσένα Βαγγέλης ο Κωνσταντινίδης. Να δούμε και αυτό το βίντεο. Και να ετοιμάσουμε άνθρωπος εδώ όλο το σύστημα για να πέσει και ένα τραγούδι. Από την πρώτη στιγμή νιώθεις ότι είναι ένας άνθρωπος που είναι πολλά μαζί και όλα στο maximum. Πολύ εριστικός, πολύ πεισματάρης, πολύ ταλαντούχος, πολύ δημιουργικός. Πολύ ειλικρινής, πολύ αυθόρμητος, γενικά πληθωρικός. Γενικά του αρέσει να προκαλεί και με αυτά που κάνει και με αυτά που λέει. Και αν θυμηθείτε και την εκκίνηση της καλλιτεχνικής του ζωής, είχε αρχίσει με πολύ προκλητικό ντύσιμο, με πολύ προκλητικό χτένισμα, με αξεσουάρ ιδιαίτερα και με τραγούδια όπως ήταν το σινεμά, το ασανσέρ, το χαρτάκι που άφησαν ένα στίγμα στη δεκαετία του 90, γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστικά και λίγο προκλητικά. Πόσο έχει αλλάξει. Θα σου πω λοιπόν ότι για όσους ξέρουν το Βαλάντι, δεν έχει αλλάξει. Και πάντα αυτό που τον χαρακτήριζε είναι ότι λέει τις αλήθειες χωρίς να σκέφτεται συνέπειες. Δηλαδή δεν λιένει γωνίες, δεν βάζει κάποιο φίλτρο να δει αν αυτό που θα πει θα του κάνει καλό, θα του κάνει κακό. Απλά το λέει γιατί είναι λίγο λυτρωτικό για αυτόν, αλλά είναι και κάτι που τον κάνει και αντιπαθή πολλές φορές. Ακούει ακόμα και στο Ασανσέρ, που ήταν ένα τραγούδι που ο στίχος άλλαξε στο παραπέντε και τον έγραψα μέσα σε μία νύχτα. Όταν τον πήγαμε, δεν ήθελε να το πει επουδενή. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, είναι επιτυχία, δεν θέλω να το πω. Τελικά πέσαμε όλοι πάνω του και το είπε και έμεινε σε βάθος χρόνου. Μάλιστα. Δεν θέλεις να πεις αυτό, ε? Γιατί? Ήταν η εποχή τότε που, δεν ξέρω, μου έκανε λίγο ξένο το ότι θα μπορούσε στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Δεν μπορούσα. Δεν τέριαζε με αυτό που ήσουν εσύ. Ίσως ναι, ίσως σαν χαρακτήρας. Αυτό το μετάνιωσες όμως. Δεν το μετάνιωσε που το πες. Όχι, βέβαια. Επιτυχία, ρε φίλε. Και ωραίο κομμάτι. Μουσική έγραψα και ξέρω. Οπότε ήταν. Αυτό που κρατάω είναι ένα ολοκένουργιο iPhone, φίλε. Το οποίο για ποιο λόγο το κρατάτε, κυρία? Για ποιο λόγο το κρατώ? Εκεί. Λοιπόν, η εταιρεία Αργανόλια, που είναι καταπληκτικά. Η γνωστή είναι. Τότε, ναι. Αυτή που έχω φτιάξει τα μισά μαλλιά μου, τα έχω βγάλει. Αυτά, ναι. Η γνωστή εταιρεία Αργανόλια, λοιπόν, που μα χαρίζει καταπληκτικά μαλλιά. Επειδή κλείνει τα έκτα τη χρόνια. Έξι χρόνια λειτουργεί η Αργανόλια. Αισθάνεται την ανάγκη να δώσει ένα δώρο στους φίλους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα και όχι μόνο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς φτάνει να μπείτε στο λογαριασμό μου στο Instagram. Έχει ένα giveaway αυτό το ολοκένουργιο ωραίο iPhone, η εταιρεία Αργανόλια. Και αν θέλετε να το αποκτήσετε, μπαίνετε στο λογαριασμό μου στο Instagram και έτσι λοιπόν θα δείτε όλους τους όρους συμμετοχής και κάποιος από εσάς θα το κάνει δικό του. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ, το ομολογώ. Τραγούδια θα μου πεις? Καψούρο τραγούδα. Γουστάρω. Γουστάρισε.
Θέλω ασανσέρ. Έτσι κάθομαι στο καναπέ μου πάντα, θέλω να παίξω. Θέλω ασανσέρ, θέλω χαρτάκι. Τα ασανσέρ είναι στην καψούρα μέσα. Αλήθεια. Είναι στην καψούρα. Είναι καψούρα τραγούδι. Γιατί όχι. Είναι ωραίο τραγούδι, φίλε. Ναι, η ωραία μουσική είναι πάντα ερωτική. Ναι, απλά είναι επειδή είναι ανεβαστικό, το δεν το θεωρούν. Ό,τι γουστάρεις εσύ θα πεις, Βαλάντη μου. Να σε βρω που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου 5 κουβέντες να μου πεις. Να με σώσεις μπορείς. Ακροβατώ σε ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Και σε ζητώ μέσα σε δρόμους δίχως τέλος, δίχως στάση. Ακροβατώ σε μια ζωή με αλκοόλ και παρεστήσεις. Και σε ζητώ με όσες μείναν από τις 5 μου αισθήσεις. Ακροβατώ και σε ζητώ γιατί ακόμα, ακόμα σ' αγαπώ. Ένα άλλο τραγουδάκι που μου γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος. Πρώτα απ' όλα, ακροβατώ το γράψει ο Πάνος ο Καπίρης, μαζί σε μουσική και στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Το «Σαν χαρτάκι» λοιπόν το έχει γράψει ο Γιώργος Θεοφάνος μαζί με τον Πάνο τον Φαλάρα. Σαν χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι ακόμα καληνύχτα. Κάτω από την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σ' ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Να θυμίσουμε λοιπόν ότι ο Βαλάντης έχει και αυτή τη φωνή. Ξεχάσαμε τη φωνή του Βαλάντη, ρε φίλε. Είχαμε μείνει στα ουρλιαχτάκια και στις ιστερίες, να πούμε. Καταντήσαμε. Σε σένα δεν μπορώ μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα πες μου πώς να τραγουδώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί
χωρίς εσένα δεν θα υπάρχω ούτε εγώ. Κάθε νύχτα πυρετός μου ήταν τα δυο το κρεβάτι. Όλη η μοναξιά του κόσμου έμενε εδώ. Τις καρδιές είπα γυλιώσε με το πρώτο άγγιγμά σου. Μη μου πεις ποτέ τελειώσαν όσα αγαπώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα πες μου πώς να τραγουδώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν μπορώ μια μέρα τη ζωή μου να σκεφτώ. Γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπάρχω ούτε εγώ. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζω χωρίς τα εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω. Να ξεχάσω το σκληρό με εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω. Όλοι οι δρόμοι οδηγούσαν σε κρεμό. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ. Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανακρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τραγικό. Μα με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει. Ομολογώ πως είσαι ο λόγος για να ζω. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη να σε φιλάω, να σε πιστεύω, να σου μιλάω. Έχω ανάγκη να ζω για σένα, να σε λατρεύω απελπισμένα. Το ομολογώ. Το ομολογώ. Λοιπόν, πάμε να πεις το κομμάτι που δεν γούσες να πεις και έγινε μεγάλη επιτυχία. Φεύγω για να πάω στη δουλειά και σε συναντάω ξαφνικά. Χαίρετε τι κάνετε μου λες κι όλο υποσχέσεις είναι οι μάτιες. Γρήγορα μια ασπιρίνη το κορμί της είναι δίνει και έχει απόψε και σελήνη.
ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε και μια μέρα θα γίνουν πολλά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, φανταζόμαστε να συμβαίνουν τα πιο τρελά. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε, δεν κρατιόμαστε, θα πατήσω το στόπ ξαφνικά. Το πάτησα. Λοιπόν, Βαλάντη μου, γλυκέ, ευχαριστώ που ήρθες εδώ σήμερα. Εγώ σας ευχαριστώ. Την ταράτσα μου. Την ταράτσα σου. Εύχομαι στη ζωή σου όλα να πηγαίνουν ωραία, να αφήσεις πίσω τις συμπεριφορές εκείνες και τη φάση εκείνη που πέρασες, την περίεργη. Έχει μείνει ήδη. Έχει μείνει ήδη, έτσι. Βέβαια. Και να σε δούμε με τραγούδια, φίλε. Στις σκηνές, να τραγουδάς. Αυτό θέλουμε από σένα. Σκηνές. Μην ξαναπάς σε... Γιατί όχι. Μην ξαναπάς ποτέ, σε παρακαλώ, σε παιχνίδι επιβίωσης. Κάνε ό,τι άλλο θέλεις εκτός από αυτό. Οκ. Okay? Ή θα φτιάξω ένα παιχνίδι για επιβίωσης. Άλλο. Δικό μου. Όχι, καληνύχτα. Αλεβού ζεβουά.